Έχω εδώ τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίας και διαπιστώνω ότι ο κύριος Υπουργός έκανε κάποιες αναφορές. Είναι εδώ ο κύριος Τουμνάρας. Έκανε κάποιες αναφορές στο πρόσωπό μου. Θα ήθελα να μου δώσετε την άδεια να υποβάλω ένα ερώτημα στον κύριο Υπουργό, χωρίς να μπω στην ουσία του θέματος. Έχω την άδεια του σώματος. Κύριε Υπουργέ, διαβάζω εδώ ότι χθες είπατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δύο απόψεις για το ευρώ. Σήμερα όμως, είναι τα λόγια σας, ο ΣΥΡΙΖΑ διαστόματος του κ. Δραγασάκη μας είπε ότι εκτός από τις δύο αυτές εναλλακτικές για το εγχώριο νόμισμα της χώρας, δραχμή ευρώ, ιωνή ευρώ, υπάρχει και ο δρόμος του δημοψηφίσματος. Τι άλλο θα ακούσουμε, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ? Αποφασίστε επιτέλους τι θέλετε, δραχμή ή ευρώ. Κύριε Υπουργέ, ήθελα να σας παρακαλέσω να μου πείτε πού ο Δραγασάκης μίλησε για δημοψήφισμα με ερώτημα την επιλογή ανάμεσα στη δραχμή ευρώ. Το είπατε στο Σώμα της Βουλής και επιτρέψω να απαιτήσω στο Σώμα της Βουλής να απαντήσετε πού εγώ είπα αυτό το οποίο εσείς επικαλείστε. Αν μου πείτε το διάβασα τις εφημερίδες, θα σας απαντήσω ότι οι εφημερίδες μπορεί να γράφουν ό,τι θέλουν. Θέλω επίσημη αναφορά ότι εγώ είπα αυτό το οποίο μου καταλογίζεται. Διαβάσατε όλο τον τύπο σήμερα και τα χθεσινά blogs λένε ακριβώς αυτό. Και είπατε την έκφραση whatever it takes. Μάλιστα. Όλοι ερμήνευσαν και είπαν ότι υπενήσεστε ότι ακόμα θα γίνει και δημοψήφισμα. Λοιπόν, ωραία. Άρα, ζούμε σε ένα σύστημα το οποίο δεν κρίνει απόψεις, κατασκευάζει απόψεις κατά ερμηνεία και στη συνέχεια έρχεται ο Υπουργός στη Βουλή και απαντάει όχι στην άποψη του πολιτικού, του αντιπάλου, αλλά στην άποψη που διάβασε τα blogs, τα οποία αποδίδουν στον πολιτικό αντίπαλο. Εγώ είπα ότι θα κάνουμε whatever it takes, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να σώσουμε την κοινωνία από την καταστροφή που εσείς την έχετε οδηγήσει. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μειώσουμε το χρέος. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μειώσουμε την ανεργία. Και σε τελευταία ανάλυση, πάντα η δημοκρατία για μας είναι η μέθοδος και το μέσο. Κλείνω αυτό το θέμα, δεν θα πω περαιτέρω. Παρακαλώ όμως, κατανοείτε ότι εν πάση περιπτώσει, εάν η πολιτική μας ζωή εξελιχθεί με τρόπο ώστε να συζητάμε μέσω των blogs, αυτό θα μας οδηγήσει σε μια ζούγκλα. Παρακαλώ τον κύριο Στουρνάρα, έστω εκ των υστέρων, να ζητήσει από τις υπηρεσίες του την ομιλία μου και με χαρά, είτε εδώ είτε εκτός Βουλής, θα ακούσω την όποια κριτική έχει να κάνει στις απόψεις μου. Όχι σε αυτό που θα ήθελαν άλλοι να είναι οι απόψεις είτε δικές μου είτε του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκυρτζάνοπουλος. Βεβαίως. Χαίρομαι που αισθάνεστε την ανάγκη να πείτε αυτό. Νομίζω όμως ότι δεν αρνείστε, διότι εδώ ζούμε, παρικούμε όλοι στην Ιερουσαλήμ, παρακολουθούμε τι λένε τα στελέχη, κορυφαία στελέχη, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, επανειλημμένα στελέχη σας έχουν μιλήσει για δραχμή. Έτσι, άρα υπάρχουν πολλές απόψεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σνουά, εγώ δεν μπορώ από τη θέση που είμαι να μπω στη συζήτηση για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ. Και δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω. Πέστε ό,τι κρίνεται σκόπιμο και εγώ θα προχωρήσω στη διαδικασία. Ήθελα επί του προσωπικού, όπως λέμε, να κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Επειδή θέσατε προσωπικό, σας απαντώ. Εδώ ακούμε απόψεις και αυτό που είπα χτες ότι δεν μπορούμε να θέτουμε υπό αμφισβήτηση το νόμισμα της χώρας. Εδώ κορυφαία στελέχη σας έχουν θέσει θέμα δραχμής και το θέτουν ακόμα. Λοιπόν, κλείνει η συζήτηση. Εγώ διάβασα τα πρακτικά. Είδα επ' αυτόν απάντησε ο κύριος Λαφαζάνης και ο κύριος Τσακαλώτος για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έκανα την διακοπή, με την παρέμβαση με την άδεια του σώματος, ακριβώς σε τι αναφέρεται στο δικό μου πρόσωπο. Και επαναλαμβάνω, κύριε Στουρνάρα, την παράκληση. Αναζητήστε μέσα στην υπηρεσία σας και καταθέστε μου στη Βουλή ή και εκτός Βουλής που εγώ είπα τι κλπ. Προχωρούμε.